Λοιπόν, καταρχήν να πω καλώς ήρθαμε, καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε και να πω ότι είναι αλήθεια ότι κάθε μέρα φεύγουμε όλο και πιο αργά, γιατί καταλαβαίνουμε κάθε μέρα πώς είναι τα πράγματα και πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα και γεμίζουμε ακόμα περισσότερο με δύναμη για να βελτιώσουμε αυτά που βρήκαμε. Είναι αλήθεια ότι μας λείψατε, λείψαμε ένας τον άλλον. Ίσως παρά το ότι γίνονται κάποιες συναντήσεις, να αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να γίνει και μια μορφή εσωστρέφειας για να προλάβουμε πράγματα, διότι οι υπηρεσίες είναι πολλές, οι υπάλληλοι είναι περισσότεροι, οι ανάγκες μεγάλες, τα προβλήματα τεράστια. Και δεν κάνουμε προεκλογικό αγώνα σήμερα για να πούμε την αλήθεια. Λέμε την αλήθεια όπως είναι και θα σας πω ενδεικτικά μόνο 2-3 έτσι στοιχεία που μπορεί να προέκυψαν έτσι επ' αφορμής της διαδικασίας ακόμα και σήμερα για να καταλάβετε διορθώθηκε. Κάνει σαν να είμαστε σε ένα μεγάλο σπήλαιο που δεν ξέρουμε αν βγούμε. Ανοίξτε το κεφάλι για να βγούμε. Τι ωραίο σύνταγμα. Ανακόντα. Λέω λοιπόν, λίγο καλύτερα, μπράβο. Λέω λοιπόν ότι αντιλαμβάνεστε όταν μια υπηρεσία έχει ελεκτικούς οργανισμούς και υπηρεσίες και η πρώτη δεν τηρεί το αυτονόητο που ελέγχει σε άλλους, τότε από εκεί και πέρα τι να συζητήσουμε, αλλά και το τι πρέπει να κάνουμε εμείς αμέσως, διότι είμαστε ήδη στο τιμόνι. Είναι δυνατόν οι 2.500 εργαζόμενοι περίπου να μην έχουν, αγαπητέ Ηλία Δόγερα, ούτε γιατρό εργασίας? Αυτό είναι. Κι όμως δεν έχουν γιατρό εργασίας. Καλά, παρεμπιπτόντως το λέω γιατί δεν είναι αυτή η λειτουργία. Είναι δυνατόν να μην υπάρχουν συστήματα πυρασφάλειας στα περισσότερα κτίρια? Κι όμως ναι, στα περισσότερα κτίρια, ακόμα και εκεί που βρίσκεται το γραφείο μου, προφανώς στα περισσότερα, δεν υπάρχουν συστήματα πυρασφάλειας, διότι δεν έχουν τρόπους να υπάρξουν από το 2013. Είναι δυνατόν η περιφέρεια να χρηματοδοτεί δήμους για να καλυτερεύσουν οι δημοτικές παιδικές χαρές, για να πιστοποιηθούν και να έχουμε παιδικές χαρές και να μην έχουν πιστοποίηση εδώ και ένα χρόνο? Ναι, είναι δυνατόν η περιφέρεια τις 5 μεγάλες παιδικές χαρές από το καλοκαίρι, το αρχή άνοιξης, δεν έχει πιστοποιημένες παιδικές χαρές και είπα να κλείσουν και αμέσως προφανώς να γίνουν διαδικασίες για να μπορέσουν τελικά να πιστοποιηθούν. Δεκάδες τέτοια ζητήματα καθημερινής τρέλας συναντάμε σε όλο το μήκος και σε όλο το πλάτος. Είναι δυνατόν η περιφέρεια να είναι η αρμόδια να ελέγξει το νερό στις πισίνες, σε αυτό που πίνουμε και στις θάλασσες και να μην έχει ελεκτικό μηχανισμό εδώ και ένα χρόνο? Ναι, είναι δυνατόν στην περιφέρεια Αττικής. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή η καθημερινή τρέλα μαζί με ένα σύστημα το οποίο πραγματικά, τουλάχιστον στα δικά μας μέτρα, ήταν ξεχαρβαλωμένο και είναι ξεχαρβαλωμένο, είναι η καθημερινή μας ενασχόληση για να μπορέσουμε σε επίπεδο απολύτων αυστηρών διαχειριστικών προτεραιοτήτων να κάνουμε τη δουλειά μας, αλλά και συγχρόνως εσείς δεν θέλετε να ακούτε. Να τελείωσα. Άρα φεύγετε, δεν με ακούτε. Έχει το μυαλό στο σύμβουλο. Σε αυτή τη γραμμή και πέρα γίνεται συμβούλιο. Ναι, πράγματι είναι
καθημερινή τρέλα την οποία θα πρέπει να αλλάξουμε, αλλά και πολύ περισσότερο να δημιουργήσουμε τις ασφαλείς συνθήκες. Είναι σαφές, δεν θέλω να σας απαριθμίσουμε εδώ ο καθένας μας τι άλλο υπάρχει, αλλά νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε ότι ακόμα και στο επίπεδο των ελεκτικών μηχανισμών για τα τρόφιμα, στα υγειονομικά καταστήματα, στις διαδικασίες που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες δημόσιας υγείας, δεν γίνεται κανένας προληπτικός έλεγχος, γίνεται καταγγελτικός, αντεκατασταλτικός, μέσα από υπηρεσίες απαξιωμένες και οι οποίες ακόμα και σήμερα που είχα για πρώτη φορά όλη την νομική υπηρεσία της περιφερίας, δεν μας λέγανε ότι δεν έχουν και συστήματα εσωτερικής συνεννόησης μεταξύ τους οι νομικές υπηρεσίες. Δηλαδή, εάν βγάλει η περιφέρεια μία απάντηση της νομικής υπηρεσίας εν είδη γνωμοδότησης από την περιφέρεια Αττικής από τον Φούφουτο, ο δεύτερος Φούφουτος μπορεί να βγάλει από την ίδια υπηρεσία της περιφέρειας μια άλλη για το ίδιο θέμα γνωμοδότηση. Είναι καθημερινή τρέλα, κύριε Κωνσταντόπουλε, που είστε και νομικός, έκριτος. Εμένα ή εγώ το είπα για μικροφόνο. Και σίγουρα αυτά τα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Παρά τα αυτά, εμείς εδώ ως παράταξη, στην οποία θα προσπαθήσουμε να συγκροτήσουμε και δεν έχουμε βάλει ούτε καν όλους τους αντιπεριφερειάρχες, διότι παρά ότι πήραμε το 66, όπως είναι γνωστό, της 100, είμαστε υποχρεωμένοι να δημιουργήσουμε μέσα από ένα κλισθένι που σαφέστατα δημιουργήσαμε μέσα από την νομοθετική παρέμβαση, μάλλον την νομοθετική εξουσία, την παρέμβασή μας στην νομοθετική εξουσία, κάποια σωσίβια δυνατότητας διαχείρισης και απόφασης και διαχείρισης των προβλημάτων. Εν τούτης παραμένει μία διαδικασία σύνθεσης πολλές φορές με ανθρώπους οι οποίοι δεν βλέπουν πολιτικά τα ζητήματα και πολύ περισσότερο τις λύσεις των προβλημάτων, αλλά καθαρά σε προσωπικό επίπεδο για να δουν πως αυτοί με ένα σωσίβιο δικό τους θα μπορέσουν να επιβιώσουν για το αύριο. Έτσι λοιπόν, εμείς σήμερα βρισκόμαστε περίπου μετά από 20 μέρες, εργάσιμες μέρες, στο τιμόνι της περιφέρειας, χωρίς να έχουμε ολοκληρώσει ούτε τη διοίκηση, την εκτελεστική, στο επίπεδο των αντιπεριφερειών και προφανώς ούτε να έχουμε ορίσει εντεταγμένους συμβούλους, οι οποίοι είναι υπό πολλαπλάσιοι στον αριθμό οποιοδήποτε εντεταγμένο συμβούλων σε οποιοδήποτε υπουργείο, είτε σε οποιοδήποτε υφυπουργό, είτε ακόμα και σε οποιοδήποτε γενικό γραμματέα οποιοδήποτε υπουργείου. Είναι μια απαξιωμένη, κατά την άποψή μου, αυτοδιοικητική διαδικασία που διαχρονικά οι κεντρικές κυβερνήσεις βλέπουν πώς βλέπουν την αυτοδιοίκηση, και όταν αυτή τη στιγμή οι εντεταλμένοι είναι υπό πολλαπλάσιοι του 18 εντεταλμένων συμβούλων ενός υπουργού, οι τέσσερις δηλαδή, οι οποίοι ισοτίμως, τέσσερις είναι στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας της Αττικής και έτσι το λέω και της περιφέρειας του Βόρειου Αιγαίου, που μιλάμε για άλλο πληθυσμό, ή της Δυτικής Ελλάδος ή της Δυτικής Μακεδονίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο νομοθέτης ή ξάγρυπνος θα ήταν ή κακόβουλος όταν νομοθετούσε. Όμως σήμερα θεωρούμε πρωτίστως ότι εμείς ως παράταξη, στην οποία οφείλω να σας πω ότι καθημερινά βλέπουμε ακόμα και από τις μικρότερες δυνατές παρεμβάσεις, προτού ακόμα ολοκληρώσουμε τη βάση της διοίκησής μας μέσα από τις εγγενή προβλήματα. Ποιος? Σε λίγο θα το πάρω.